χθες ολοκληρώθηκε και η δεύτερη Κυριακή των εσωκομματικών διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκει νικητή το ίδιο το κίνημα και φυσικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας, ο οποίος έχει μια καθαρή εντολή για να προχωρήσει μπροστά, ούτως ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια καθαρή εντολή στον πρόεδρο να προχωρήσει μπροστά, ούτως ώστε με τις απαραίτητες κινήσεις διορθωτικές, φαντάζομαι, που έχει στο μυαλό του, αξιοποιώντας όλο το πολιτικό προσωπικό το οποίο συμμετείχε στις εκλογές, είτε ήταν υποψήφιοι πρόεδροι, είτε ασχολήθηκαν ενεργά με τις διαδικασίες, να αξιοποιηθεί το προσωπικό αυτό, ούτως ώστε το κίνημα να βγει ενωμένο, δυνατό, που νομίζω αυτό είναι το στοίχημα για όλους μας. Από εδώ και πέρα θα υπάρξουν, φαντάζομαι, πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να φτάσουμε και σε ένα συνέδριο καταστατικό τον επόμενο χρόνο και να έχουμε όλες τις προδιαγραφές να παρουσιάσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το αποτέλεσμα του νομού Σερών κοιμάνθηκε περίπου όπως το πανελλαδικό, 57-42 ήταν τα αποτελέσματα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, οπότε θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του συνολικού αποτελέσματος της χώρας. Δεν ξέρω τι συνέβη σε άλλες νομαρχιακές. Εμείς κρατήσαμε μια θεσμική και ουδέτερη στάση. Ήμασταν παρόν σε όλους τους υποψηφίους. Βοηθήσαμε τον καθένα όπως μας ζητήθηκε και νομίζω ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή διασφάλισε τη διαδικασία και βγήκε κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία όσον αφορά την υπόστασή της. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στις δηλώσεις του, δεν υπάρχουν νικητές ηγετημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι.